καταλήψατε. Είναι η πρώτη φορά που έχω 3 εβδομάδες να μιλήσω. Λοιπόν, τώρα με έχετε σε ρίχα, με φάτε στα μούτρα. Λοιπόν, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα και στην Κύπρο. Το σημερινό μας θέμα είναι ενδιαφέρον από την άποψη ότι δεν το έχουμε ξαναθίξει σε κάποιο. Μ' ακούτε τώρα καλά? Ωραία. Λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον, όπως είπα, γιατί δεν το έχουμε ξαναθίξει σε κάποια εκπαίδευση από τις Τετάρτες. Λοιπόν, έχει να κάνει με τις αλλεργίες. Θα δούμε συνολικά, θα σας αναφέρω συνολικά όλα τα προϊόντα της εταιρείας και πώς ουσιαστικά μπορούν να μας βοηθήσουν στη λεγόμενη διαχείριση των αλλεργιών, μιας και μπήκε για τα καλά η άνοιξη και οι αλλεργίες φουντώνουν ως ουσιαστικά τα τέλη Ιουνίου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας πω τα προϊόντα, θα ήθελα λίγο να σας περιγράψω το μηχανισμό, όσο πιο απλά γίνεται, του οργανισμού μας όσον αφορά τις αλλεργίες, για να καταλάβουμε ουσιαστικά πώς λειτουργούν και τα προϊόντα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το πιο βασικό. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν έχουμε αλλεργίες? Λοιπόν, μία ουσία στον οργανισμό μας, η οποία ονομάζεται ιστιδίνη, μετατρέπεται σε ισταμίνη. Λοιπόν, και τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε, μ' αρέσει, βλέπω πολύ καλούς μαθητές, που τα επαναλαμβάνουν, χαίρομαι. Χαίρομαι, αυτό σημαίνει ότι είμαι καλός αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνω. Αυτό δείχνει ότι έχω καλούς μαθητές. Και πάντα οι μαθητές γίνονται καλύτεροι από το δάσκαλο. Λοιπόν, για να επανέλθουμε πάλι, η αυτή ουσία η οποία ονομάζεται ιστιδίνη μετατρέπεται σε ισταμίνη και μας δημιουργεί όλα τα προβλήματα με τις αλλεργίες. Δηλαδή τη φαγούρα, τα εξανθήματα, το βήχα, την καταρροή, την επεφυκίτιδα και όλα αυτά τα υπέροχα συμπτώματα που έχουμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα συμπτώματα θα ήθελα να γνωρίζω ότι πλέον είναι διαχειρίσιμα με το κομμάτι των συμπληρωμάτων διατροφής και των βοτάνων. Το θέμα είναι να παίρνουμε τη σωστή δοσολογία, τη σωστή ώρα, τη σωστή μέρα για το σωστό χρονικό διάστημα. Και αυτό ουσιαστικά θα δούμε τώρα. Και από εκεί και πέρα, εάν έχετε κάποιο θέμα προσωπικό, το email το γνωρίζετε της εξυπηρέτησης συνεργατών της Forever, ό,τι έχει σχέση με το επιστημονικό κομμάτι, το απαντάω εγώ. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτο προϊόν. Το πρώτο προϊόν που βοηθάει στη διαχείριση των αλλεργιών είναι πιο άλλο, για ακόμη άλλη μια φορά, είναι τρομερό και αυτό, είναι το σταθεροποιημένο ζελέ της αλόης. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, για ποιο λόγο είναι το σταθεροποιημένο ζελέ της αλόης? Συνήθως στις αλλεργίες τι άλλο έχουμε, εκτός από τη μετατροπή της ιστιδίνης σε ισταμίνη? Ανεβαίνει πολύ απότομα το ανασωπητικό μας σύστημα. Και πολύ απλά όλη αυτή η έκρηξη δημιουργεί αυτά τα συμπτώματα. Λοιπόν, οπότε το σταθεροποιημένο ζελέ της αλόης είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αφενός περιέχει τη μαγική ουσία που ονομάζεται ακεμανάνη, η οποία ακεμανάνη έχει την ικανότητα και εξισορροπεί το ανασωπητικό μας σύστημα. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, όταν είναι χαμηλά το ανασωπητικό μας σύστημα το ανεβάζει και όταν είναι πάνω, όπως είναι στις αλλεργίες, το κατεβάζει. Δηλαδή, εντός εισαγωγικών έχει κορτιζονούχα δράση. Το λέω εντός εισαγωγικών για να καταλάβουμε πώς δρά. Λοιπόν, ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό, το ότι η ακεμανάνη που έχουμε, και χωρίς καμία υπερβολή, ίσως είμαστε και η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που έχουμε ακεμανάνη, λόγω της πατέντας σταθεροποίησης, έχουμε καταφέρει και την έχουμε κρατήσει αυτή την ουσία, γιατί όπως σας έχω πει και στο Aloe Plus, είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και χαλάει έστω και στο μισό βαθμό, είτε κάνουμε ψήξη είτε θέρμανση, το ανασυσταθέν ζελέ της αλόης. Λοιπόν, και το δεύτερο το κομμάτι είναι το ότι περιέχει πολλά υψηλά ποσοστά μαγνησίου. Τι κάνει τώρα το μαγνήσιο ουσιαστικά? Εμποδίζει αυτή τη διαδικασία μετατροπής ιστιδίνης σε ισταμίνη. Λοιπόν, συνήθως για να παραεμποδιστεί αυτή η διαδικασία χρειάζεται μαγνήσιο, μεταλλικά στοιχεία. Έχει αποδειχθεί δηλαδή ότι οι άνθρωποι που έχουν στον οργανισμό τους υψηλά ποσοστά μαγνησίου, λοιπόν, δεν έχουν και θέμα με αλλεργίες. Οι άνθρωποι που έχουν χαμηλά ποσοστά μαγνησίου δεν έχουν, έχουν αλλεργίες. Ωραία, με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα γιατί είχα στο νου μου, δεν το είχα φτιάξει στην προετοιμασία μου, ένα άλλο προϊόν το οποίο έχει πολύ ψηλά ποσοστά μαγνησίου. Και ποιο είναι αυτό? Το Natural Min. Λοιπόν, ένα προϊόν που πολλές φορές, όπως έχω πει σε πάρα πολλές εκπαιδεύσεις, λοιπόν, το Natural Min, ναι. Δεν του έχουμε δώσει τη δέουσα σημασία, από την άποψη ότι πρώτον το 4% του σωματικού μας βάρους αποτελείται από μεταλλικά στοιχεία και επίσης
Χωρίς τα μεταλλικά στοιχεία, μην ξεχνάμε ότι οι βιταμίνες είναι άχρηστες και ένα σωρό άλλα μεταλλικά στοιχεία παίζουν στη διαχείριση του μεταβολισμού μας και στο μεταβολικό ρυθμό. Άλλα μεταβολικά στοιχεία έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό του αίματός μας και ούτω καθεξής. Είναι ένα, για μένα προσωπικά, είναι ένα προϊόν από τα βασικά. Δηλαδή, είναι το Vital 5 ή το Natural Mean, να σας το πω απλά. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, για να έρθουμε λοιπόν πίσω στο θέμα μας, το Natural Mean από την άποψη του μαγνησίου ανήκει μέσα στα προϊόντα που βοηθάνε στη διαχείριση των αλλεργιών την άνοιξη. Λοιπόν, οπότε, έχουμε αλόι, έχουμε Natural Mean. Συνεχίζουμε. Άλλο προϊόν, είμαι σίγουρος τα γνωρίζετε. Η γύρι. Ωραία, άκουσα τη γύρι. Η γύρι τι κάνει λοιπόν. Η γύρι κάνει αυτό που λέμε εμείς στην ιατρική ανοσοποίηση. Καταλάβατε δηλαδή, δίνουμε τον παράγοντα τον αλλεργιογόνο στον οργανισμό, με την καλή έννοια, ωραία, και έτσι κάνουμε απευαισθητοποίηση στον οργανισμό. Και για να σας το εξηγήσω πάλι με τη γύρι, το τεταρτάκι που δίνουμε, δεν το δίνουμε για να δούμε αν έχουμε αλλεργία στη γύρι. Αλλεργία στη συγκεκριμένη γύρι σαν συμπλήρωμα, το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό. Εάν είμαστε αλλεργικοί στη γύρι, όταν πάρουμε το τεταρτάκι, θα πριστούν ή τα χείλη μας, θα κοκκινήσουν ή στα φυλή στο στόμα. Και εκεί το σταματάμε. Εάν δεν πριστούν, συνεχίζουμε την απευαισθητοποίηση όπως ακριβώς λένε οι οδηγίες του προϊόντος. Δηλαδή, παίρνουμε ένα τεταρτάκι, μετά από 4 ώρες παίρνουμε μισό. Λοιπόν, μετά από άλλες 4 ώρες παίρνουμε 3 τέταρτα και πάνω ουσιαστικά στο 12ωρο με 18ωρο παίρνουμε άλλη μία ταμπλέτα. Και έτσι ουσιαστικά έχουμε με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο και χωρίς κανένα κόστος, η ανασωπήση, να ξέρεις, στην ιατρική στοιχίζει από 3 έως 12.000 ευρώ. Λοιπόν, με έναν πάρα πολύ απλό και οικονομικό τρόπο και φυσικό πάνω απ' όλα, έχουμε κάνει την λεγόμενη απευαισθητοποίηση στον οργανισμό. Άλλο ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν γνωρίζουμε για την γύρι, είναι το κομμάτι του εντέρου που δουλεύει. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Έχουμε υπόψη? Έχει τη λεγόμενη βακτηριοστατική δράση. Λοιπόν, όταν έχουμε περισσότερα εχθρικά βακτηρίδια στο έντερο και λιγότερα φιλικά βακτηρίδια, τότε διαταράσσεται το ανασωπητικό μας σύστημα, με αποτέλεσμα να είμαστε πιο επιρρεπείς στις αλλεργίες. Λοιπόν, η γύρι λοιπόν τι κάνει? Έχει τη λεγόμενη βακτηριοστατική δράση. Δηλαδή, σκοτώνει, νούμερο ένα, σκοτώνει τα εχθρικά βακτηρίδια στο έντερο και νούμερο δύο, εμποδίζει τη δημιουργία καινούριων. Ωραία. Και έτσι πάρα πολύ απλά, με αυτόν τον τρόπο έχουμε την ικανότητα επιπλέον να κρατάμε σε μία ισορροπία το νοσοποιητικό μας σύστημα. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, εκτός από την λεγόμενη απευαισθητοποίηση, λοιπόν, μπορούμε και κρατάμε σε ισορροπία τη χλωρίδα του εντέρου. Το επόμενο προϊόν, λοιπόν, για να κρατήσουμε σε πολύ καλή ισορροπία τη χλωρίδα του εντέρου, σκοτώνουμε τα εχθρικά βακτηρίδια, εμποδίζουμε την ανάπτυξη νέων, οπότε τι άλλο κάνουμε, προωθούμε φιλικά βακτηρίδια, δηλαδή τα προβιωτικά μας. Ωραία. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, όσο και δεν το γνωρίζουμε, τα προβιωτικά βοηθάνε πάρα πολύ στο κομμάτι των αλλεργιών. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά, γιατί κάνουμε την ισορροπία. Σκοτώνουμε εχθρικά, εμποδίζουμε την ανάπτυξη νέων, προωθούμε και τα φιλικά βακτηρίδια, οπότε είμαστε εντάξει. Και εκτός ουσιαστικά από όλο αυτό που συζητάμε τώρα, εκτός του γεγονότος ότι εξισορροπούμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το πιο σημαντικό είναι ότι εξισορροπούμε και το πεπτικό μας σύστημα, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας με αυτόν τον τρόπο, σταματάνε ουσιαστικά επιπλέον τα δυσάρεστα συμπτώματα του σύνδρομου ευερέθης του εντέρου ή μη, δηλαδή την πανεσμή, τα φουσκώματα, η δυσκυλιότητα, η δυσπεψία, η κολική και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και παράλληλα λοιπόν, εκτός από την εξισορρόπηση του νοσοποιητικού συστήματος, εξισορροπούμε πάρα πολύ καλά και το πεπτικό μας σύστημα. Λοιπόν, άλλο προϊόν. Σας ακούω. Δεν σας άκουσα.
Βιταμίνη C. Πάρα πολύ σωστά. Για ποιο λόγο βιταμίνη C? Μ' αρέσει αυτό το λησβερίσι. Ακούγε. Λοιπόν, βιταμίνη C είπανε για το νοσοποιητικό σύστημα. Σε ποιο σημείο στο νοσοποιητικό σύστημα? Σε ποιο σημείο στο νοσοποιητικό? Ω, είναι σωστό. Δεν σας κάνω τεστ προς Θεού. Μ' αρέσει. Όταν πηγαίνει έτσι, μας μένει και πιο καλά. Λοιπόν, η βρώμη της βιταμίνης C. Τι κάνει η βρώμη της βιταμίνης C? Θα γελάσετε. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, έχουμε ένα μοναδικό συμπλήρωμα βιταμίνης C στην αγορά χωρίς να έχουμε ανταγωνιστικό. Σας το ξαναλέω. Είναι μοναδικό και δεν υπάρχει ανταγωνιστικό. Τελείωσε. Όλες οι άλλες εταιρείες, ό,τι και να έχουν βγάλει τη δικιά μας, δεν την πιάνουν, χωρίς καμία υπερβολή. Λοιπόν, έχουμε το 1/900 της ποσότητας έναντι του ανταγωνισμού και είμαστε καλύτεροι. Λοιπόν, η βρώμη έχει την ικανότητα και αφήνει στην κυκλοφορία του αίματος διπλάσιο και τριπλάσιο χρονικό διάστημα τη βιταμίνη C. Και έτσι λοιπόν η βιταμίνη C τι κάνει? Δρά αντισταμινικά. Είναι με απλά λόγια, γι' αυτό λέω είναι μοναδικό προϊόν, είναι η μοναδική βιταμίνη C στην παγκόσμια αγορά που έχει αντισταμινική δράση. Είναι τρομερό. Και όλο αυτό για τη βρώμη. Πώς προήλθε το συγκεκριμένο σαν φιλοσοφία? Ξέρετε? Για να ξέρετε ότι προήλθε από την Ελλάδα σαν ιδέα. Για να μάθουμε και κάτι. Γιατί προήλθε από την Ελλάδα σαν ιδέα και η Forever έκανε τη βιταμίνη C? Στην Ελλάδα το πρωινό, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέρετε ποιο ήτανε? Στα χωριά. Ήτανε χυμός πορτοκάλι με βρώμη. Για ποιο λόγο το δίνανε πρωί-πρωί χυμό πορτοκάλι με βρώμη? Ούτως ώστε να απορροφήσουμε και να κρατήσουμε όλη την ημέρα τη βιταμίνη C και να έχουμε ευεξία, διάθεση, εξισορροπημένο νοσοποιητικό σύστημα. Είναι σημαντικό, όχι τόνωση ανοσοποιητικού συστήματος εδώ. Εδώ συζητάμε για εξισορρόπηση ανοσοποιητικού συστήματος. Εξισορρόπηση, λοιπόν, ανοσοποιητικού συστήματος, λοιπόν, και παράλληλα αντιγύρανση. Πολύ σημαντικό. Τα επίπεδα βιταμίνης C, να ξέρετε, όσο μεγαλώνουμε χρειαζόμαστε περισσότερη βιταμίνη C. Και έχουμε και άλλη μια καινοτομία σαν άνθρωποι. Είμαστε το μοναδικό θηλαστικό που δεν παράγει βιταμίνη C. Το ξέρετε ότι όλα τα άλλα θηλαστικά παράγουν βιταμίνη C και δεν τη χρειάζονται. Λοιπόν, εμείς είμαστε, να ξέρετε, το μοναδικό θηλαστικό που δεν μπορεί να παράγει βιταμίνη C. Οπότε την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Για να σου το πω ακόμα διαφορετικά. Τα σκυλιά όταν γερνάνε, έχετε δει να τους πέφτουν τα μαλλιά? Να σπρίζουνε? Να δέχεται το δέρμα τους? Εντάξει, πέφτει λίγο η διάθεσή τους. Αλλά ο λόγος που δεν γερνάνε είναι αυτός, γιατί παράγουν βιταμίνη C. Οπότε στο κομμάτι της γύρανσης και της ομορφιάς κρατάνε πιο καλά. Τα σκυλιά, οι γάτες, οι κατσίκες, τα πάντα, όλα τα θηλαστικά με απλά λόγια, παράγουν βιταμίνη C. Και είναι και ένας από τους λόγους επιπλέον, μια επιπλέον πληροφορία, που είναι πάρα πολύ καλή στο δέρμα, στις ρητίδες, στην αντιγύρανση, στη σύσφυξη του περιγράμματος και επίσης που αλλού, μιας και έρχεται καλοκαίρι, στην κυταρίτιδα. Για ποιο λόγο στην κυταρίτιδα? Τα αναλύουμε πολύ, αλλά μιας και τα έχουμε τα προϊόντα, είναι καλό να τα αναλύσουμε μέχρι τέλους. Για ποιο λόγο στην κυταρίτιδα? Είναι φυσικός λιποδιαλύτης. Ωραία. Η βιταμίνη C, να ξέρετε, το σύμπλεγμα Β, η χολίνη, η ινοσιτόλη και η μεθιονίνη. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε σε άλλο μάθημα, που ανήκουν τα υπόλοιπα, είναι φυσικοί λιποδιαλύτες. Η βιταμίνη C είναι πάρα πολύ καλή για την κυταρίτιδα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή για την αντιγύρανση, για τις ρητίδες, για τη σύσφυξη του περιγράμματος, λοιπόν, για τις αλλεργίες, είναι μοναδική που έχει αντισταμινική δράση στην αγορά και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η πιο ήπια βιταμίνη C που υπάρχει στην αγορά. Είναι μοναδική βιταμίνη C σε καραμελίτσα. Να σας το πω με πάρα πολύ απλά λόγια, καραμελίτσα, αλλά με τόσα πολλά ωφέλη. Λοιπόν, επόμενο προϊόν, η πρόπολη. Για ποιο λόγο η πρόπολη? Όταν έχουμε αλλεργίες, οι γιατροί τι μας δίνουν? 2 κατηγορίες φαρμάκων. Αντιβίωση
Και κορτιζόνη. Και κορτιζόνη. Ωραία. Λοιπόν, την κορτιζόνη είπαμε ποια είναι, με απλά λόγια. Είναι η αλόη. Η αντιβίωση ποια είναι? Η πρόπολη. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, η πρόπολη θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σαν φυσικό αντιβιωτικό είναι το πιο ισχυρό αντιβιωτικό που έχει η φύση. Το επόμενο ποιο είναι? Το έχουμε και σε προϊόν. Το σκόρδο. Το σκόρδο, θυμάστε πώς σας είπα, πώς το ονομάζανε, πώς το ονομάζουμε το σκόρδο? Η ρώσικη πενικυλίνη. Το σκόρδο, για να, ακριβώς, οι 5-6 ταμπλέτες οι δικές μας, να ξέρετε, ισούνται με 2-3 μονάδες πενικυλίνης. Σαν αντιβίωση. Να, για κάτι καινούριο. Λοιπόν, το επόμενο είναι το σκόρδο. Οπότε, νούμερο 1 είναι η πρόπολη. Το σκόρδο θυμάρι δεν το συστήνουμε, γιατί το σκόρδο θυμάρι τονώνει το ανασωπητικό σύστημα μόνο, οπότε είναι λίγο ρίσκο όταν είναι τονωμένο. Οπότε το σκόρδο θυμάρι δεν είναι μέσα στα προϊόντα για την αλλεργία. Λοιπόν, η πρόπολη είναι μέσα στα προϊόντα, γιατί τα προϊόντα μέλισσας, όπως έχουμε πει, είναι υδατοδιαλυτά. Ωραία. Λοιπόν, τι σημαίνει υδατοδιαλυτά? Έχουν ασφάλεια χρήσης από όλους τους ανθρώπους, από όλες τις ηλικίες, είτε είναι άρρωστοι, είτε δεν είναι άρρωστοι, είτε παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, είτε δεν παίρνουν φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή μπορούν να ληφθούν σε όλες τις ηλικίες, παντού και πάντα. Ωραία. Και υπάρχει και ένα τρίτο προϊόν, το οποίο μέσωσε τώρα που άργησα. Να σας ζητήσω και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Επειδή είμαι πολύ τυπικός, όταν αργώ πάντα παθαίνω μικρές κρίσεις πανικού. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν τώρα στο ταξί που ερχόμουν, από την Κηφισιά με έσωσε από την κρίση πανικού. Αν βλέπετε δηλαδή λίγο υδρότα, από εκεί είναι. Λοιπόν, ποιο προϊόν μέσω από την κρίση πανικού και βοηθάει στις αλλεργίες? Πολύ καλή. 20 άριστα. Λοιπόν, βασιλικός πολτός. Λοιπόν, για ποιο λόγο τώρα βασιλικός πολτός? Όταν στρεσαριζόμαστε, υποτροπιάζουν οι αλλεργίες. Ακριβώς. Λοιπόν, ποιο συμπλήρωμα διατροφής έχουμε πει είναι ιδανικό για τη διαχείριση του στρες? Ο βασιλικός πολτός. Ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα. Για ποιο λόγο λοιπόν ο βασιλικός πολτός είναι πάρα πολύ καλός στη διαχείριση του στρες? Γιατί έχει μέσα τις Β5 και Β6, που είναι οι δύο βιταμίνες που ρυθμίζουν το στρες. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην τοπική χρήση και να κλείσουμε με τα προϊόντα. Δείτε δηλαδή μέχρι στιγμής πόσο μεγάλη γκάμα έχουμε. Σας τα αναφέρω με αυτόν τον τρόπο και έτσι, ανάλογα με την περίπτωση, μπορείτε να συστήσετε το προϊόν. Και επίσης έχουμε κάποια προϊόντα τα οποία ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα κάνουν και αλλεργίες. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η λεγόμενη επεφυκίτιδα. Το ξέρετε ότι μπορούμε την επεφυκίτιδα να την εξορροπήσουμε εντελώς με τα προϊόντα μας. Ποια είναι αυτά? Το Vision, το A-Beta Care, το Arctic Sea και το Lysium. Δεν χρειάζεται να τα πάρουμε και τα 4, 2 από τα 4. Λοιπόν, πάντα συστήνω το Vision, λόγω της εφράσιας. Σαν βότανα εφράσια χρησιμοποιείται επίσημα στην επιφυκίτιδα, να το ξέρετε. Εφράσια, ναι, έχει μέσα εφράσια. Το Vision έχει εφράσια, είναι το βότανο της όρασης. Και επίσης, εκτός από το βότανο της όρασης, είναι το βότανο που βοηθάει στις αλλεργίες των οφθαλμών. Λοιπόν, εκτός από το Vision, το A-Beta Care, για ποιο λόγο το συστήνουμε? Για τη βιταμίνη Α, η οποία βοηθάει στην όραση. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν, το Lysium. Το Lysium, λόγω των αντιοξειδωτικών, εξισορροπεί το ανασωπητικό σύστημα. Και τέλος, το Arctic Sea, το οποίο πλέον, μέσω κλινικών μελετών, έχει αποδείξει ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα βοηθάνε και ενισχύουν την όραση. Ωραία. Το Arctic Sea θα το βάλω σαν τελευταίο. Να ξέρετε, το βαρύ πυροβολικό για τα μάτια, για τις αλλεργίες στα μάτια, είναι το Vision και, είπαμε το επόμενο, και το A-Beta Care. Να ξέρετε, αυτά τα δίνω τα πιο δυνατά στην επιφυκίτιδα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, πριν τελειώσουμε από αυτό, θα δούμε για κάποιες περιπτώσεις. Πάμε τώρα στα προϊόντα για τοπική χρήση. Καλύτερες αλυφές. Τζέλι για τα πάντα και πρόπολη για τα πάντα στις αλλεργίες. Και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πάμε τώρα λίγο να δούμε μερικά είδη αλλεργιών χοντρικό-χοντρικά και να σας πω και ποια προϊόντα θα συστήνετε. Ξεκινάμε.
δερματίτιδα, έξεμα διαφορετικά. Λοιπόν, τι χρησιμοποιούμε σε αυτό, βοηθάνε. Κίτρινος χυμός και το τζέλι, τόσο απλά. Μόνο αυτά τα δύο. Κίτρινος χυμός και το τζέλι, το πράσινο. Λοιπόν, άλλο είδους εξανθήματα, το ίδιο και εδώ. Κίτρινος χυμός και το τζέλι. Στην επεφυκίτιδα, το ξαναλέω, είπαμε, είναι το Vision και το Embetacare. Κάτι άλλο που έχετε υπόψη και θέλετε να με ρωτήσετε σε αλλεργία. Η ψωρίαση, θα σας πω τι θα δώσουμε, δεν είναι στο κομμάτι των αλλεργιών. Είναι λίγο αλλεργία και λίγο αυτοάνοσο. Λοιπόν, αλλά θα σας πω τι δίνουμε. Στην ψωρίαση δίνουμε κίτρινο χυμό. Λοιπόν, δίνουμε βασιλικό πολιτό για τη διαχείριση του στρες. Δίνουμε άρκτηξη, δίνουμε ιμπετακέρ, όλα αυτά. Ναι, η ψωρίαση έχει πολύ πράγμα. B12, προαιρετικά, άρκτηξη, ιμπετακέρ, στις προτινόμενες δοσολογίες όλα αυτά. Λοιπόν, B12 προαιρετικά. Λοιπόν, και τέλος κάνουμε τοπικές επαλήψεις στα σημεία της ψωρίασης 3-4 φορές την ημέρα. Πρώτα με το τζέλι και μόλις απορροφηθεί το τζέλι μέσα σε 5-6 λεπτάκια με την πρόπολη. Ωραία. Κάποια άλλη αλλεργία που σας ενδιαφέρει? Ρινίτιδα. Πολύ καλό. Αλλεργική ρινίτιδα. Λοιπόν, για την ψωρίαση στις προτινόμενες της συσκευασίας. Στη ρινίτιδα τώρα είναι 7 βιταμίνες C την ημέρα, 7 ταμπλέτες και 4 με 5 ταμπλέτες πρόπολης, ανάλογα το πόσο δηλαδή έντονη είναι η αλλεργική ουσιαστικά ρινίτιδα. Άλλες αλλεργίες? Όλα, όλα, θα σταθώ, μην αγχώνεστε. Όλα, έχουμε ακόμη 10 λεπτά. Επειδή άρχισα μου δώσανε 10 λεπτά χρόνο παραπάνω, οπότε θα αργώ από εδώ και πέρα. Λοιπόν, για τα παιδάκια. Στα παιδάκια η δοσολογία της βιταμίνης C είναι μία κάψουλα ανά 15-20 κιλά. Είναι μικρή. Ωραία, είναι 2 με 3 για τα παιδάκια. Το Arctic C είναι μία κάψουλα ανά 10 κιλά. Ωραία. Ο βασιλικός πολτός για τα παιδάκια είναι μισή με μία κάψουλα την ημέρα. Το A-Beta-Care είναι μία κάψουλα την ημέρα. Μισή κάψουλα βασιλικός πολτός. Ωραία, περιμένω. Όχι, στο να ψηλώσουν τα παιδιά είναι άλλο κομμάτι. Θα σας απαντήσω μετά κάτω σε ερώτησή σας που θα είμαι στο κατάστημα. Στο να ψηλώσουν είναι το RG πληροφορία και θα σας εξηγήσω κάτω για ποιο λόγο. Μισή με μία ο βασιλικός πολτός ακριβώς. Στην πρόπολη μπορείτε να δώσετε όσο θέλετε ανάλογα. Μπορείτε να δίνετε μία ταμπλέτα ανά μία ώρα. Άνετα. Το είχα πει μία φορά σε μία συνεργάτη στη Λάρισα που είχε ίωση το παιδάκι της και της λέω μία ταμπλέτα ανά μισή ώρα και της γύρισε το μάτι, λογικό. Και της λέω δώσε και σε μισή μέρα, πάρε με τηλέφωνο, θα είναι καλά. Και μου παίρνει όντως σε μισή μέρα τηλέφωνο και μου λέει πρώτη φορά είδα ίωση μισή μέρα στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, για τα παιδάκια να ξέρετε λίγο, μιας και το αναφέραμε, επειδή το έκανα προχθές σε σεμινάριο για την χρήση των πολλών φαρμάκων, θα πρέπει να γνωρίζετε, επειδή οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε γονείς. Λοιπόν, στα παιδάκια η χρήση των φαρμάκων, ενώ στον ενήλικα το φάρμακο κάνει να αποβληθεί 1 με 2 χρόνια, στα παιδάκια κάνει 6 χρόνια. Όχι, πρέπει να το γνωρίζετε. Αυτά σας το λέω βάσει κλινικών μελετών. Τα εμβόλια κάνουν 15 χρόνια να αποβληθούν, γι' αυτό. Όχι, δεν κάνουμε εμβόλια, κάνουμε αυτά που πρέπει και όχι περαιτά εμβόλια. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι, ότι καταστρέφεται εντελώς τα παιδάκια, η χλωρίδα του εντέρου, και γι' αυτό το λόγο όσα παιδάκια παίρνουν αντιβιωτικά και κορτιζονούχα, έχουν προβλήματα με δερματίτιδα και σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου εφόρου ζωής. Οπότε, ξανασκεφτείτε το. Λοιπόν, ακριβώς πριν αποφασίσετε να δώσετε το οτιδήποτε στα παιδιά σας. Έχουμε ολόκληρη γκάμα με προϊόντα εδώ πέρα, τα οποία είναι υπέροχα για παιδιά. Για 1-9-9 δεν δίνουμε στο παιδί φάρμακο.
Το φάρμακο, να ξέρετε, είναι ίστατη λύση όταν δεν δουλεύει το συμπλήρωμα και το βότανο. Μετά είναι το φάρμακο. Αν δεν δουλέψει το φάρμακο, είναι το χειρουργείο. Ωραία. Έτσι πάει. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα το πάμε ανάποδα. Ξεκινάμε από το χειρουργείο και τελειώνουμε στο συμπλήρωμα. Είναι απίστευτο. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, όταν τα δούμε όλα για όλα στο τέλος, περιμένουμε να κάνουν τα θαύματα τα συμπληρώματα. Λοιπόν, τα συμπληρώματα δεν κάνουν θαύματα. Τα συμπληρώματα είναι η πρώτη γραμμή. Ξεκινάμε σαν πιο ήπιο. Σαν παρένθεση το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και στην τοπική χρήση έχουμε άλλο ένα προϊόν. Έχουμε και πατέντα παγκόσμια. Το ξέρετε αυτό ποιο είναι, και έχουμε παγκόσμια πατέντα με 20 βότανα μοναδικά. Έτσι, μπράβο, το FIRST. Λοιπόν, το FIRST είναι μαγικό για όλων των ειδών τις αλλεργίες στις δερματικές και επιπλέον είναι πάρα πολύ καλό για αλλεργίες του τριχωτού της κεφαλής. Να μην ξεχάσω επίσης να αναφέρω ότι το τζέλ είναι πολύ καλό και για αλλεργίες του επιθυλιακού ιστού. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε δηλαδή εσωτερικά και στα γενετικά όργανα και στο στόμα. Ακριβώς, να το ξέρετε το συγκεκριμένο. Χωρίς να το φοβηθείτε. Το FIRST, όχι στον επιθυλιακό ιστό. Έτσι και χρησιμοποιήσετε FIRST στον επιθυλιακό ιστό, θα πάτε με τα πόδια στην Αλεξανδρούπολη. Ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από το τσούξιμο. Ακριβώς. Σας ακούω. Για εγγύους με αλλεργίες συμβουλεύονται μόνο το θεράποντα γιατρό του, το γυναικολόγο που τους παρακολουθεί. Δυστυχώς, είναι ανάλογα την αλλεργία, ανάλογα τη φάρμακα παίρνουν, είναι ευαίσθητο κομμάτι σε αυτή την περίπτωση. Κάποια άλλη ερώτηση θα τις επαναλαμβάνω όσον αφορά το θέμα, γιατί έχουμε ακόμη μισό λεπτάκι να δω. Έχουμε 3,5 λεπτά. Λοιπόν, πες μου, Θωμαής. Α, ναι. Πού είναι. Ωραία. Α, κατάλαβα. Θα το επαναλάβω. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλλεργικός, εάν πρέπει να χρησιμοποιεί όλο τα χρόνο τα προϊόντα. Όχι, η προετοιμασία θα πρέπει να γίνεται από το Φεβρουάριο, ένα μήνα πριν, και να τελειώνει στον Ιούνιο. Ωραία. Για αυτούς τους μήνες, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 5 μήνες, που είναι η έξαρση και επίσης προαιρετικά, αν εμφανίζει, γιατί μερικοί άνθρωποι εμφανίζουν και τις αλλεργίες τους το φθινόπωρο, να τα παίρνουν και ένα μήνα το φθινόπωρο. Συνήθως τον Οκτώβρη είναι ουσιαστικά η έξαρση. Σας ακούω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στην αλλεργική ρινίτιδα δίνουμε και τζιντζία. Ναι, δίνουμε και τζιντζία στην αλλεργική ρινίτιδα. Απλά δεν είναι τις Τετάρτες, αυτό είναι το supplement, γι' αυτό δεν το αναφέρουμε. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση και τελειώσαμε. Θα είμαι κάτω για τις ερωτήσεις σας. Για το άσθμα. Ωραία. Αλλεργικό άσθμα. Τι έχουμε πει λοιπόν στο supplement για το αλλεργικό άσθμα, για όσοι το έχετε παρακολουθήσει.